την ακτινογραφία του εκλογικού αποτελέσματος στην Τουρκία με τη βοήθεια της Χρύσας Τσίχλη. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Χρύσα, να ξεκινήσουμε από τον χάρτη της χώρας. Ακόμη και με 49-45% η Τουρκία είναι διχασμένη και αυτό αποτυπώνεται χρωματικά, αν θέλετε, και στο χάρτη. Βλέπουμε με κόκκινο χρώμα είναι οι περιοχές όπου επικράτησε ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, η αντιπολίτευση, με το πορτοκαλί είναι το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βλέπουμε λοιπόν νίκη του Κιλιτζάρογλου στα παράλια, στην Ανατολική Τουρκία αλλά και στην Άγκυρα, στο κέντρο δηλαδή, στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, στις μεγάλες πόλεις όπως και στην Κωνσταντινούπολη που είναι η οικονομική καρδιά της Τουρκίας αλλά και στη Σμύρνη φυσικά που είναι προπήριο της αντιπολίτευσης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Ανατολική Τουρκία όπως ανέφερε και ο Μανώλης Κωστίδης. Και οι σεισμόπληκτες περιοχές. Βλέπουμε ναι, ότι και οι Κούρδοι στήριξαν τον Κιλιτζάρογλου όπως ζητούσε και το Φιλοκουρδικό Κόμμα αλλά και στις σεισμόπληκτες περιοχές, τουλάχιστον 8 από τις 11 πόλεις που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς είναι προπήρια του Ερντογάν. Και έχει ενδιαφέρον ότι σε 5 από αυτές έχασε μόλις το 2-3% σε ποσοστό σε σχέση με το 2018. Στις υπόλοιπες 3 δεν άλλαξε τίποτα. Και μάλιστα στον Καζιαντέπ διατήρησε ποσοστό περίπου 60%. Ενώ υπάρχουν αναφορές για την πόλη Χατάι, ότι εκεί αύξησε κιόλας τα ποσοστά του. Το Χατάι, το οποίο ήταν πραγματικά διαλυμένο. Πραγματικά ναι. Ισοπεδώθηκε. Προφανώς τον πίστεψαν, όπως μας είπε και ο Μανώλης Κωστίδης, πως θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση την επόμενη μέρα στην ζωή τους. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε πως ψήφισαν εκτός συνόρων οι Τούρκοι, ξεκινώντας από τη Γαλλία. Θα δούμε λοιπόν ότι στη Γαλλία το 62,34% των ψηφοφόρων στηρίζει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μικρό το ποσοστό του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, διαφορετική εικόνα σε άλλες χώρες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί 79,83% υποστηρίζουν τον επικεφαλής της Ενωμένης Αντιπολίτευσης, πολύ μικρό το ποσοστό του Ερντογάν. Ήταν ανοιχτή η διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι και αλλιώς της τουρκικής κυβέρνησης όσο πηγαίνανε προς τις κάλπες. Mm-hmm. Αντιστοίχως και οι Τούρκοι που διαμένουν στην Ελλάδα ψήφισαν κατά 75,88% Κιλιτζάρογλου. Έχει όμως ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι στην πλειοψηφία τους οι Τούρκοι του εξωτερικού στήριξαν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα Τσίχλη.